Γνωριζόμαστε πολύ καλά, νομίζω. Καταρχάς να εκφράσω και εγώ τις βαθιές ανησυχίες αλλά και τους προβληματισμούς για ό,τι συμβαίνει γενικότερα στην Ελλάδα και ειδικότερα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Να πω ότι πέρα από το ότι συμφωνούμε ως εργαζόμενοι στη Μαλαματίνα αλλά και ως κλάδος των εμφιαλωμένων ποτών και ως πρόεδρος, με την εισήγηση και αυτά τα συμπεράσματα αλλά και τον τρόπο τον οποίο μπορούμε να λειτουργήσουμε και να δράσουμε κατά όλων αυτών που συμβαίνουν, και μιλάω για την ακρίβεια, μιλάμε για το σπάσιμο πόρτας και όλα όσα έχουν παρακολουθούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, που απλά αποδεικνύουν το πώς σκέφτονται αυτοί που μας κυβερνούν. Και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο πλέον στον καθένα πραγματικά ότι δεν πρέπει ούτε τα μάτια, δηλαδή και τα μάτια κλειστά να έχεις και τα αυτιά κλειστά να έχεις και το στόμα κλειστό να το έχεις, δεν μπορείς παρά να μην σκάσεις από οργή, να μην σκάσεις από αγανάκτηση, να μην επαναστατήσεις βλέποντας τέτοια έτσι πράγματα να συμβαίνουν. Και μάλιστα για ψήλου πίδημα ή για ένα δεκάρικο, για ένα εικοσάρικο ή για 1.400 ευρώ που χρωστούσε για να τις πάρουν το σπίτι. Όλα αυτά που συμβαίνουν είναι πέρα από λυπηρά, είναι και σε δίνουν έτσι την αίσθηση ότι κάπου αλλού ζούμε, κάτι άλλο συμβαίνει, κάτι άλλο θέλουν μάλλον. Εμείς ως εργαζόμενοι, καταρχάς να πούμε ότι να δώσουμε το παρόν όλοι, το φροντερό παρόν όλοι σε κάθε κινητοποίηση που γίνεται και ιδιαίτερα τώρα την τελευταία, μια και έχουμε, όπως και εισηγητικά ακούστηκε, μια και έχουμε καλά παραδείγματα, με μεγάλη παρουσία, με πραγματικά συμμετοχή και σε παλμό αλλά και σε αριθμό τέτοιον ώστε να μην την χαρακτηρίζουν μια τουφεκιά στον αέρα οποιαδήποτε απεργιακή κινητοποίηση γίνεται ή οποιαδήποτε, θα έλεγα οποιαδήποτε συγκέντρωση, είτε για έλξη αλληλεγγύης είτε για έδειξη αγανάκτησης. Έτσι λοιπόν το κάλεσμα της 17 του μηνός νομίζω ότι είναι επιβεβλημένη η σκέψη μας να είμαστε όλοι εκεί, αλλά πέρα από το να είμαστε όλοι εκεί πρέπει και αυτούς που δεν απήργησαν τις προηγούμενες φορές να τους πλησιάσουμε, ο καθένας με το δικό του τρόπο, ο καθένας έτσι που αυτός νομίζει και κρίνει ότι είναι σκόπιμο, ώστε θα μπορέσει να τον πείσει να κατέβει μαζί μας, να έρθει στο συλλαλητήριο το συγκεκριμένο, αλλά και κάθε συλλαλητήριο, ώστε να μπορέσει να αναπτύξει και αυτός μέσα του, αλλά και να εξωτερικεύσει αυτά που πραγματικά έτσι κρύβει μέσα του. Και αυτό τώρα το λέω και έτσι σαν προσωπική πείρα. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά το τι συμβαίνει τον τελευταίο χρόνο από το Μάρτιο και μετά στην επιχείρηση Μαλαματίνο, όπου μέχρι πρότινος, και μια και ανέφερε ο συνάδελφος ότι απολύθηκε ένας ταμείας ενός σωματείου, εγώ θα πω ότι εγώ είμαι πρόεδρος και στο σωματείο Μαλαματίνα, αλλά είμαι και πρόεδρος στη δευτεροβάθμια στην Ομοσπονδία και εγώ απολύθηκα. Τώρα γιατί το λέω αυτό, όχι έτσι για να δείξω ότι η απόλυση του ταμεία είναι μικρότερα από την απόλυση του Προέδρου, απλά γιατί ακόμη και αυτός ο νόμος του Χατζηδάκη απαγορεύει και ρητά καθορίζει ότι δεν μπορούν συνδικαλιστικά στελέχη, και μάλιστα υπάρχει προστασία όλων όσων είναι στη διοίκηση των σωματείων, των συνδικάτων. Δείχνουν λοιπόν αυτοί με τον τρόπο τους, η κυβέρνηση και αυτός ο νόμος δίνει την ευχέρεια να λειτουργούν αυτοί μέσα με έναν αυταρχισμό, με έναν έτσι θελισμό, να λειτουργούν ότι εμείς είμαστε νόμος και δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς αποφασίζουμε και διατάσσουμε, τελείωσε, όπως έλεγαν και την έτσι, εποχή της επταετίας, αποφασίσουμε και διατάσσουμε, αυτό θα γίνει και τέρμα. Έτσι λοιπόν, εμείς έχουμε στο πετσί μας ζήσει και τις απολύσεις και καθημερινά αντιμετωπίζουμε αυτό που το τελευταίο διάστημα οι Ρωμά έτσι έχουν δει καταστατικές δυνάμεις να επεμβαίνουν με οποιοδήποτε τρόπο. Εμείς θα θυμίσω, μάλιστα εδώ είναι και ο συνάδελφος, εγώ δεν θα τον πω βουλευτή, ο συνάδελφος ο Λεωνίδας, και πολλοί συνάδελφοι από εσάς που τις 1 Αυγούστου αισθανθήκαμε να είναι όλη η αστυνομική δύναμη της Θεσσαλονίκης έξω από ένα εργοστάσιο όπου απεργούσαν 50 άτομα. Απεργούσε ένα σωματείο, μικρό σε αριθμό, μεγάλο όμως σε πίστη. Σε πίστη ότι μπορεί να κερδίσει. Λοιπόν, απεργούσαμε. Είχαμε όμως τη μεγάλη δύναμη των αλληλέγγυων που ήταν επικαθημερινής βάσεως και συνεχίζει να είναι επικαθημερινής βάσεως εκεί. Είδαμε λοιπόν τον εισαγγελέα, την εισαγγελέα μάλλον, είδαμε να δίνει εντολή να χτυπήσουν εργαζόμενους και αλληλέγγυους.
να πέσει ξύλο πραγματικά. Και σας λέω, δεν φοβόμαστε ούτε το ξύλο, δεν φοβηθήκαμε ποτέ ούτε το ξύλο, ούτε τα κλόψη, ούτε τίποτα. Να γίνεται όμως χρήση, τεταμένη χρήση χημικών, να πηγαίνουν με αναπνευστικά προβλήματα συνάδελφοι, εργαζόμενοι και αλληλέγγυοι, δημοσιογράφοι, να ξαπλώνουν κάτω, να μην μπορούν να αναπνεύσουν και να πηγαίνουν στο νοσοκομείο. Να χτυπάνε εμένα, να σωριάζομαι κάτω, να με παίρνουν σαν ασθενοφόρο και να με συνοδεύουν δύο μηχανές μέχρι το νοσοκομείο. Και όταν μπήκαμε μέσα στο νοσοκομείο και είχα εισαγωγή για 48 ώρες, έπρεπε να μείνω μέσα, να έχω έξω. Ένας απλός πολίτης, να έχω έξω ένας εργαζόμενος, έξω από το δωμάτιο, δύο αστυνομικούς να με φυλάνε, λες και είμαι κανένας φυγόδικος, λες και είμαι κανένας, ξέρω εγώ, που έχω κλέψει τα δισεκατομμύρια που κλέβουν αυτοί επί καθημερινής βάσεως. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι προσπαθούν με δυνάμεις καταστολής, γιατί αυτή είναι η ιδεοντολογία τους, γιατί αυτά είναι τα πιστεύω τους, γιατί έτσι νομίζουν ότι μπορούν να καταφέρουν. Εμείς λοιπόν καθημερινά εκεί στη Μαλαματίνα είμαστε έξω από το εργοστάσιο και παλεύουμε. Δεν θέλω να επεκταθώ με την έννοια να σας κάνω έτσι. Νομίζω ότι το γνωρίζετε το τι ακριβώς έχει συμβεί και ιδιαίτερα έτσι μια-δυο λεπτομέρειες όπου τα 30 εκατομμύρια που χαρίστηκαν και χαρίστηκαν πραγματικά στους καινούργιους ιδιοκτήτες αλλά και τα 12 εκατομμύρια το υπόλοιπο χρέος που ήταν τους μπήκε σε μια ρύθμιση 20 ετών, 240 άτοκες δόσεις. Ήταν μέσα από αυτά, ήταν λεφτά και δικά μας, ήταν λεφτά του λαού, ήταν λεφτά δικά σας και τα χαρίσαν έτσι με μια υπογραφή. Και κοιτάξτε να δείτε, εμείς συνυπογράψαμε το πρόγραμμα εξυγίανσης που υπήρχε, γιατί υπήρχε δικαστική απόφαση, όπου μέσα ρητά όριζε ότι καλύπτονται οι θέσεις εργασίας αλλά και κεκτημένα δικαιώματα. Γιατί όταν μας ζητήσαν, δώσαμε όλες τις 25-26 χρόνια συλλογικές συμβάσεις που υπογράφαμε με την εταιρεία, τις δώσαμε στους καινούργιους ιδιοκτήτες και τις γνωρίζανε και μάλιστα μπήκανε μέσα στην απόφαση των δικαστηρίων για εξυγίανση. Άρα λοιπόν, γιατί έχω ακούσει, γιατί το σωματείο πήγε και συνυπόγραψε, μάλλον είπε ότι ναι, να προχωρήσει το σχέδιο εξυγίανσης. Εμείς για να ξεκαθαρίζουμε κάτι. Την ταξικότητά μας τη γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και δεν χρειάζεται ούτε να την επαναλάβω, ούτε να την πω, ούτε να την αναφέρω. Θα σας πω το εξής, ότι είχαμε δύο επιλογές, την πτώχευση και την εξυγίανση. Από τη στιγμή μάλιστα που μέσα το πρόγραμμα ρητά έλεγε διαφυλάσσονται θέσεις εργασίας και κεκτημένα δικαιώματα που ήταν οι συλλογικές συμβάσεις και δεν θα πειραχτεί τίποτα, εμείς θα έλεγα ότι ήταν το λιγότερο υποχρέωση να υπογράψουμε, μάλλον να συνηγορήσουμε και να πούμε ναι, να προχωρήσει το πρόγραμμα εξυγίανσης. Δεν θα σας πω εξαπατηθήκαμε, γιατί ο ίδιος ο δικηγόρος ο δικός μας αισθάνεται ότι είχε εξαπατηθεί, ότι μας ξεγελάσαν όλους. Γιατί με το που πήραν την εταιρεία, ξεκίνησαν τις απολύσεις. Και προσέξτε να δείτε. Ποιους απολύσανε? Απολύσανε μόνο όσους ήταν γραμμένοι στο σωματείο. Αφού λοιπόν σε πρώτη φάση δεν έπιασε αυτό, δεν φοβήθηκαν οι εργαζόμενοι, πιέσαν για ατομικές συμβάσεις, κάποιοι λυγίσανε μέσα 3-4 άτομα ή επωνομαζόμενοι απεργοσπάστες που προσπαθούν να δουλέψουν μέσα και να βγάλουν τα εμπορεύματα που το αφεντικό, το καινούργιο το αφεντικό τους λέει, αλλά προχωρήσανε και στην απόλυση των δύο προέδρων, θέλοντας να δείξουν αυτό που είπα πιο μπροστά, τον αυταρχισμό. Εμάς δεν μας λυγίζουν ούτε τέτοιες τακτικές, ούτε είμαστε και παροτοκαπνισμένοι και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά το τι συμβαίνει και γιατί τα κάνουν όλα αυτά. Και δεν πρόκειται να τους αφήσουμε. Διανύουμε τον πέμπτο μήνα 24 ώρες το 24ωρο εκεί. Αυτή τη στιγμή οι συνάδελφοί μας είναι εκεί στο κιόσκι που έχουμε δημιουργήσει, στο κιόσκι αλληλεγγύης όπως σας καλούμε. Και όπως μέχρι τώρα ερχόσαστε, σας ξανακαλούμε. Αυτές τις μέρες να έρχεστε συνέχεια εκεί, να περνάτε για ένα καφέ. Μπορούμε να κεράσουμε καφέ, να κεράσουμε τσάι, να κεράσουμε αγάπη, να κεράσουμε αλληλεγγύη, να κεράσουμε οτιδήποτε θέλετε. Έχουμε τη δυνατότητα, έχουμε τη δύναμη, έχουμε και την πίστη ότι όλοι μαζί, γιατί σε μια ομιλία μου είπα προχθές ότι όταν οι λίγοι, όταν οι πολλοί βάλουν από λίγο, το λίγο γίνεται πολύ, γίνεται τεράστιο. Και αυτό το τεράστιο λοιπόν μπορούμε πραγματικά, και μάλιστα αυτό το τεράστιο το έχετε καταφέρει όλοι εσείς, όλοι οι αλληλέγγυοι, να γίνει ένα μικρό σωματείο, ένας αγώνας που ξεκίνησε έτσι με λίγα άτομα, ξεκίνησε με τη δύναμη του σωματείου, να έχει πάρει πανελλαδική, θα έλεγα έτσι, εμβέλεια, να έχει πάρει ακούσματα και στο εξωτερικό. Προχθές γύρισα από την Πολωνία, όπου ήμασταν σε ένα συνέδριο των τροφίμων, ποτών και των αγροτών και των εργαζόμενων στις αγροτικές καλλιέργειες. Ορίστε. Ναι, τόσο πολύ, πέρασε και εγώ και έλεγα δεν έχω τι να πω.
Ξεχνέμε, μάλλον το τελευταίο διάστημα, επειδή τις 5 μήνες συνέχεια είμαι στο μικρόφωνο, έτσι μου βγαίνουν αυθόρμητα. Ήμασταν εκεί λοιπόν και δήλωσαν και αυτοί την συμπαράστασή τους στον αγώνα μας. Εμείς λοιπόν ζητάμε από όλους σας, γιατί δεν μπορούμε να βάλουμε, όπως είπα και προχθές, φρένο σε κανένα μυαλό. Λοιπόν, σε καμία θέληση, ζητούμε από όλους σας, ό,τι φανταστείτε ότι μπορεί να βοηθήσει η αλήθεια ως ένδειξη αλληλεγγύης στον αγώνα της απεργών της Μαλαματίνα, η οποία θα έρθει σύντομα η νίκη και δεν θα είναι νίκη δική μας, θα είναι νίκη όλης της εργατικής τάξης, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, βάλτε το μπροστά, υλοποιήστε το, καλέστε μας να το υλοποιήσουμε μαζί και σύντομα θα έρθει η νίκη. Λοιπόν, να μην κάνω άλλο το χρόνο, εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ.